Πλέον είμαστε στην τελευταία ημέρα εδώ στην Ικαρία, οπότε θα ανακεφαλαιώσω. Μια βόλτα λοιπόν στον αρμενιστή και θα σας πω 2-3 πραγματάκια από αυτά που έζησα και είδα εδώ στην Ικαρία. Ικαρία λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα 8 μέρες, σήμερα φεύγω και ήθελα να σας πω 2 πραγματάκια. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι το νησί είναι απίστευτο. Έχει απίστευτες παραλίες, καταπληκτική φύση, καταπράσινο, ποτάμια, λίμνες επάνω, άγριους χωματόδρομους, ήρεμους χωματόδρομους. Νομίζω ότι αξίζει να το επισκεφτείτε. Ό,τι και να πω είναι λίγο, διότι το συγκεκριμένο νησί με κάλυψε. Και φαγητό ωραίο, πανηγύρια δεν πήγα. Είχα μια άρνηση με αυτά. Ένα πανηγύρι είχε δηλαδή όσο ήμουν εδώ πέρα, δεν πήγα και δεν το έχω μετανιώσει. Μοτοσυκλέτα μου, το Triumph, το Scrambler, το 1200, με πάρα πολλά αξεσουάρ επάνω, βαλίτσα πατέντα πίσω. Τα χωματάκια τα κάναμε, το λασπώσαμε κανονικά. Πιστεύω ότι αυτή η μοτοσυκλέτα ήταν η ιδανική για την Ικαρία. Ευέλικτη, ελαφριά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα μου πείτε 1200 κυβικά λίγα είναι. Όχι φυσικά. Είναι υπερβολικά πολύ, πολλά. Αλλά, okay. Νομίζω ότι άξιζε με το παραπάνω αυτό το ταξίδι και τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα την καταυχαρισήθηκα. Πλέον ανήκει στην οικογένεια Tracer, οπότε έχω να γράψω πολλά χιλιόμετρα μαζί και διαφορετικά, εναλλακτικά. Θα κάνει χωμάτινες εξορμήσεις, ασφάλτινες. Αυτό που δεν σας έχω πει με αυτή τη μηχανή είναι ότι είναι μαγική στο να στρίβει, να φρενάρει. Έχει απίστευτη ροπή. Τι να σας πω. Αν δεν την καβαλήσετε, ποτέ δεν θα καταλάβετε τι σημαίνει Scrambler. Κάτι ήξερε ο Steve McQueen τότε. Καμία σχέση βέβαια με τότε. Αλλά όπως και να είναι, αυτή η μοτοσυκλέτα, όποιος την καβαλήσει θα κλάψει. Δεν θα σας πω πολλά άλλα, να μην σας ζαλίζω. Στην Ικαρία πρέπει να έρθετε. Αυτό είναι το σίγουρο. Σίγουρα με μοτοσυκλέτα. Και θα σας πω γιατί. Διότι η μεγαλύτερη ευθεία δεν είναι πάνω από 50 μέτρα. Πιθανόν να είναι 70. Έχει τρομερό γέλιο, δηλαδή παντού στροφές, μα παντού. Αυτά. Και έφτασε το απογευματάκι και πήραμε τον καντήφορο προς τον Εύδυλο για να πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Πλησιάζουμε στο λιμάνι.
πολλοί κόσμος περιμένει το καράβι, ίσως είναι και από τους τελευταίους, οπότε γίνεται ένας κακός χαμός, θα έλεγα. Και κάπως έτσι τελειώνει το ταξίδι μας εδώ. Πάμε για Αθήνα τώρα. Before there was you, I never trusted a man, and you leaned in to kiss me with that gun in your hand. You held me with your strength, said you didn't want to let me go, as I wiped the tears from your eyes. Little did I know, now I'm staring down the barrel of your gun, and there's gunpowder on the floor where you left me in my room. There's a shell of a man, the one I thought. Και έφτασε η ώρα ξαναχώρησης από το πανέμορφο αυτό νησί, που ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναέρθω. From ashes.